στέρηση και καλύτερα για τους καταναλωτές που γονατίζουν μπροστά στις αυξημένες οικονομικές απαιτήσεις για τον εορτασμό του Πάσχα. Με την ανάσταση της τσέπης τους να μην έρχεται και την ακρίβεια να καλπάζει, προσπαθούν με κόπο να ανταποκριθούν στα αυξημένα έξοδα των ημερών. Νομίζω ότι θα είναι αρκετά υψηλές. Έτσι, βάσει δεδομένων και βάσει όπως έχουν πάει όλα τα κατανοητικά αγαθά, ειδικά το κρέας, πιστεύω ότι θα έχουμε αρκετά υψηλές τιμές. Κάτι το οποίο πρέπει να δούνε, γιατί δεν γίνεται, δεν πάει άλλο. Οι μισθοί παραμένουν καθυλωμένοι, ο τιμάριθμος ανεβαίνει δυστυχώς όλα τα τρόφιμα, χαρτικά, σε όλα τα βιομηχανικά προϊόντα, οπότε εκ των πραγμάτων οι καταναλωτικές συνήθειες θα πρέπει να περιοριστούν. Δυστυχώς παραμένουν τα ίδια. Μια και είμαι συνταξιούχος, σίγουρα θα πάμε προς τα κάτω ως προς τις ποσότητες, όχι ως προς την ποιότητα. Το Πασχαλίνο τραπέζι, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Καταναλωτών, θα είναι ακριβότερο τουλάχιστον κατά 6% σε σχέση με πέρυσι και εκτιμάται πως, για παράδειγμα, για 6 με 8 άτομα θα στοιχήσει έως και 355 ευρώ. Μόνο για 10 κιλά άλλωστε του απαραίτητου οβελία, το κόστος μπορεί να αγγίξει περίπου τα 140 ευρώ, καθώς η τιμή του αρνιού κυμαίνεται από 12,50 έως και 13,90 ευρώ το κιλό. Παραδοσιακά το Πάσχα είναι μια γιορτή που ο κόσμος ψωνίζει. Εμείς είμαστε αισιόδοξοι. Η κίνηση δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Απλά δειλά-δειλά κάποιοι έρχονται και κάνουν έτσι προπαραγγελίες, ειδικά πιο μεγάλες ηλικιακά ομάδες. Να επισκεφτούν τα κρεοπολία της γειτονιάς τους, αυτά που εμπιστεύονται. Εμείς και όλοι οι συνάδελφοι με μεράκι θα προσπαθήσουν να επιλέξουν κριτικό αρνάκι αλφα ποιότητος γάλακτος, διότι δεν υπάρχει προϊόν που να είναι όλο μια ποιότητα. Πονοκέφαλος και τα πασχαλινά γλυκά, είτε χειροποίητα είτε αγορασμένα, καθώς η ανωδική πορεία σε πρώτες ύλες αλλά και την ενέργεια φέρνουν αναπόφευκτα αυξήσεις για τον καταναλωτή. Στα αρτοπία του Ηρακλείου, για παράδειγμα, η αύξηση υπολογίζεται από 5 έως 10% σε τσουρέκια και καλιτσούνια. Επάρχεια σε όλα τα είδη υπάρχει, γιατί κάτι ακούγεται για τις πρώτες ύλες, αν θα υπάρχει επάρχεια στην αγορά. Υπάρχει επάρχεια, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στη τροφοδοσία των καταστημάτων. Το μόνο που βλέπουμε είναι ότι και πάλι οι αυξήσεις συνεχίζουν, δεν σταματάνε, τα βούτυρα έχουν ανέβει στα ύψη. Και βέβαια θα με περιορίσει και θα κοιτάξω να περάσω ένα Πάσχα πολύ πιο μαζεμένο από τα προηγούμενα. Έτσι, δεν το συζητάω αυτό. Πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη θα χρειαστεί να βάλουν οι καταναλωτές και για τις εορταστικές εξορμήσεις τους, ακόμη και αν αυτές είναι εντός Κρήτης, καθώς το κόστος για καύσιμα χτυπά κόκκινο. Και χθες, στις 4 περιφερειακές ενότητες, η μέση τιμή αμόλυβδης παρέμεινε πάνω από 2 ευρώ, με το Ρέθυμνο μάλιστα να κατατάσσεται στις 5 πιο ακριβές περιοχές της Ελλάδας. Όχι, συνήθως ό,τι ψωνίζαμε αγοράζουμε, δηλαδή ότι θα πάρουμε και φέτος. Σίγουρα θα κάνουμε κάποιες περικοπές, οι υποχρεώσεις είναι πολλές, οπότε πρέπει να δούμε πώς θα τα καταφέρουμε, να είμαστε σε όλα, να βγάλουμε τις υποχρεώσεις μας. Οπότε θα γίνουν περικοπές παντού. Στην αγορά και του Ηρακλείου η κίνηση αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες μέρες, με τους καταναλωτές να εφοδιάζονται τα απαραίτητα για το Πάσχα και τα παιδιά να παραμένουν πάντα προτεραιότητα. Υπάρχει μια ανομαλία στις τιμές των εργατών και τα λοιπά. Αλλά ακρίβεια δεν έχει, το ίδιο πράγμα. Η ακρίβεια είναι ακρίβεια. Και πρέπει εμείς να σκαρφιστούμε τρόπους να την αντιμετωπίσουμε. Τώρα, πώς θα την αντιμετωπίσουμε, όταν θα έρθει εκείνη η ώρα, θα δούμε. Η λίστα των υποχρεώσεων των ημερών είναι μακρά, με τους καταναλωτές να σβήνουν και να γράφουν και να κάνουν τους σχετικούς υπολογισμούς, προκειμένου μέχρι την Ανάσταση να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες αγορές.